Σε 20 δευτερόλεπτα ξεκινάει ο μητρικός. Έμοιαζε σαν όνειρο και τώρα είναι τόσο κοντά. Θέλω να τα δώσω όλα για να πάω στο τελικό. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Απόψε δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας. Μόνο 2 από τις 3 θα καταφέρουν να περάσουν. Εσείς αποφασίζετε ποιοι θα φτάσουν ως το τέλος. Ο ημιτελικός του Greek Idol αρχίζει τώρα. Όχι, Παναγιώτη μου. Ο ημιτελικός του Greek Idol αρχίζει τώρα! Που είναι ο Παναγιώτης, η Μαλού, η Μαρία και οι τρεις διαγωνιζόμενοι θα λάμψουν
σκηνή του Greek Idol. Έχουν ετοιμαστεί, ο καθένας θα πει από τρία διαφορετικά τραγούδια και κυρίες και κύριοι, και απόψε τους αφήνουμε στη δική σας την κρίση, στη δική σας αμιγώς θέληση. Ποιος θα φύγει, ποιοι θα μείνουν, ποιοι δύο θα παραμείνουν για να είναι την επόμενη εβδομάδα στο τελικό του Greek Idol. Και κυρίες και κύριοι, ποιος θα είναι το Greek Idol, ποια θα είναι το Greek Idol, αυτό θα το αποφασίσετε εσείς. Η βραδιά ανήκει στους τρεις πρωταγωνιστές και στο κοινό τους. Όπως καταλαβαίνετε, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, και απόψε θα αφήσουμε τους φανς και των τριών υποψήφιων να τους χειροκροτήσουν και να τους αγκαλιάσουν με αγάπη. Όμως, Greek Idol και βραδιά δεν γίνεται χωρίς την κριτική μας επιτροπή που και απόψε είναι πανέτοιμη και κοντά μας. Πέτρο, καλησπέρα. Γεια σου Ρούλα μου, σήμερα... Ευχαριστώ. Ξυρίστηκες. Ναι. Μετά από τρία χρόνια ξυρίστηκες. Ναι, για να φέρω γούρι στην Έλλη που θα τραγούδαγε. Η Έλλη ήταν εξαιρετική, αλλά... Δεν θα δούμε μόνο αυτό από την Έλλη Κοκκίνου. Θα δούμε να τραγουδάει και με τους διαγωνιζόμενους και να μας λέει και τις επιτυχίες της. Έτοιμη, έτοιμη, πανέτοιμη. Εσύ αγόρι μου τι έπαθες. Γεια σου Αδύνατη, τι κάνεις. Καλά, εσύ κουράστηκες στα μάτια. Έκανες μια εξαιρετική δουλειά. Συγχαρητήρια. Αυτά είναι πολύ καλά όλα. Θα τα δούμε την Τετάρτη στον Α. Βεβαίως στον Α, αλλά σε είδα εκεί που έτρεχες. Χτύπησες. Έσπασα λίγο ένα μικρό δαχτυλάκι. Θεραστικά στον Κώστα με ένα δυνατό χειροκρότημα. Thank you.
Φύγε, δε σε σταματώ. Δε θα μου λείψει, δε που θα λυπηθώ. Μη μου πεις τώρα πως έχεις εκλάγει κι ό,τι περίμενες να κλαίω γονατίστη. Δε μου τι λέω, πάλι σου λέω πως μακριά σου εγώ μπορώ. Σου μη φεύγεις, μη φεύγεις λέω, να σε εξηγήσω ένα λεπτό. Ήταν ψέμα, ήταν ψέμα, πως μπορώ χωρίς εσένα. Ήταν λόγια, ήταν λέξεις, έτσι απλά για να ζηλέψεις. Ήταν ψέμα, τι να λένε, σ' αγαπάω, είσαι εσένα. Αν δε σε νοιάζω, δε με νοιάζεις ούτε εσύ. Είσαι μια στάση κι εγώ απλά περαστική. Φύγε λοιπόν, δε θα μου κάνει διαφορά. Σαν πριν από εσένα μια χαρά. Δε μου τι λέω, μα τι σου λέω, πως μακριά σου εγώ μπορώ. Στάσου μη φέρω. Μη φεύγεις λέω, να σε εξηγήσω ένα λεπτό. Ήταν ψέμα, ήταν ψέμα, πως μπορώ χωρίς εσένα. Ήταν λόγια, ήταν λέξεις, έτσι απλά για να ζηλέψεις. Ήταν ψέμα, τι να λένε, σ' αγαπώ. Θα ρωτήσω πρώτα τα παιδιά. Εντάξει, πρώτα τα παιδιά. Πού είσαστε εδώ, Μαλού. Τραγούδησες με την κριτή σου και τη μια καταξιωμένη ερμηνεύτρια, την Έλλη Κοκκίνου. Το σκεφτόσουνε, είχες άγχος. Είχα άγχος, ναι. Ήταν μεγάλη τιμή. Ναι. Η κριτής μας, μια μεγάλη τραγουδίστρια, να μας κάνει την τιμή να τραγουδήσουμε μαζί σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι της. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και οι τρεις. Ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης μας θα μας πει τι εισέπραξες ερμηνεύοντας ένα καθαρά γυναικείο κομμάτι. Δεν άκουσα, για πείτε. Λέω,
τραγούδισες ένα καθαρά γυναικείο κομμάτι. Είναι ένα απίστευτο κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το λες πάρα πολύ ωραία. Αυτά έλουμε, ακούς εσύ και πεθαίνεις τώρα. Μαρία μου, σε δυσκόλεψε το κομμάτι? Έτρεμες λίγο μπροστά στην Έλλη. Εννοείται, όταν τραγουδάς μια μεγάλη τραγουδίστρια σίγουρα αγχώνεσαι. Αλλά εντάξει. Ναι, εδώ έχουμε την κριτή σας και τραγουδίστρια. Δεν είναι μια τραγουδίστρια. Ναι, ναι. Μην το ξεχνάς αυτό. Είναι και η κριτής. Λοιπόν, Έλλη, έλα λίγο να σε δω. Σε είδα και στις πρόβες εχθές την άνεση που είχες με τα παιδιά. Τους βοηθούσες πολύ. Και είναι πολύ γλυκό αυτό να συμβαίνει. Μα τα έχουμε επιλέξει αυτά τα παιδιά. Θέλουμε να είναι εδώ και χαιρόμαστε που βρίσκονται εδώ. Έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο και γι' αυτό βρίσκονται ακόμα εδώ. Είναι στο χέρι τους από εδώ και πέρα να κάνουν αυτό που πιστεύουν και αυτό που πρέπει να κάνουν. Τους εύχομαι πολύ και μεγάλη καλή επιτυχία. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά να τραγουδήσουμε μαζί. Ήταν μια πολύ γλυκιά στιγμή και χθες στην πρόβα και στη σημερινή πρόβα. Και νομίζω τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Έλλη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γύριζε στο χρόνο πίσω και υπήρχε talent show, θα πήγαινες? Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στη μουσική, θα πήγαινα. Θα πήγαινες? Ναι. Σε ένα τέτοιο show όμως, όχι έγκλειστη. Όχι έγκλειστη, σε ένα talent show. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να ετοιμαστείς. Γιατί δεν πρέπει τελειώνει... να ξαναετοιμαστώ. Γιατί δεν τελειώνει εδώ η εμφάνισή σου. Μου δίνεις αλλά ελεύθερο, ούτε δηλαδή, και οι επιτυχίες σου, Έλλη, είναι τόσες πολλές και θέλουμε να τις ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διώχνουμε ευγενικά την Έλλη, τη μοναδική Έλλη Κοκκίνου ετοιμαστή. Ελάτε εδώ κοντά μου μαζί να δούμε και να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές. Θες να πεις κάτι, Πέτρο μου? Όχι, την Έλλη να βαθμολογήσουμε, αλλά μετά. Θα τις κάνετε κριτική μετά της Έλλης. Τώρα θα υποδεχτούμε με ένα ζεστό, θερμό χειροκρότημα την Έλλη Κοκκίνου, η οποία παρουσιάζει μέσα από το Greek Idol το καινούριο της κομμάτι «Τα γενέθλιά μου». Θα το ακούσουμε για πρώτη φορά και στη συνέχεια το νέο remix της επιτυχίας της «Ερωτεύτηκα». Όλα αυτά με την υπογραφή του Φίβου. Έλλη Κοκκίνου! We'll be right back.
μάτι του τέλου. Συνιωθώ να ξαναγεννιέμαι απ' τα γαλάσματα μου. Σήμερα πλέον θα γιορτάζω τα γενέθλια μου. Σήμερα είναι η μέρα που θα κάνω σένα πέρα. Σήμερα επιτέλους κάνω την αρχή του τέλους. Και νιώθω να ξαναγεννιέμαι απ' τα γαλάσματα μου. Σήμερα πλέον θα γιορτάζω τα γενέθλια μου. Λοιπόν, περνάει.
Παναγιώτης και η Μαλού. Η Μαρία όλο αυτό το διάστημα έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό, όπως είπα. Προσπάθησε. Οι φανς της είναι εδώ να χειροκροτήσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρία που ήταν κοντά μας όλο αυτό το διάστημα στο Greek Idol, που μοιράστηκε τα όνειρά της μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι και εσάς θερμά που μείνετε και παρακολουθήσατε τον ημιτελικό του Greek Idol. Σας υποσχόμαστε ότι το επόμενο Σάββατο στις 9 το τελικός του Greek Idol σας επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις, ένα μεγάλο πάρτι με δύο ταλαντούχα παιδιά. Ποιος θα είναι το Greek Idol? Εσείς θα αποφασίσετε, ο Παναγιώτης ή η Μαλού. Η Μαλού ή ο Παναγιώτης. Την επόμενη εβδομάδα θα το μάθουμε. Καλό βράδυ, να είστε καλά.